Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, απανταχού της οικουμένης όπου κι αν φτάνει η φωνή του καναλιού μας, με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμη εκπομπή, ροδόσταγμα θεϊκής γνώσεως. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είμαστε στην Κυριακή δεκάτη του Λουκά. Κυριακή Ιώτα Λουκά και είναι το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην συγκύπτουσα την οποία ο Χριστός την θεράπευσε. Είμαστε στο Καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, στίχη 10 έως 17. Το καιρό εκείνο, ειν διδάσκον ο Ιησούς εν μιά των συναγωγών εν τη Σάβαση, και ειδού γινή, ειν πνεύμα έχουσα ασθενίας, έτη 18 και ειν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε ή στο παντελές. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή «Γίνε, απολέλησε της ασθενείας σου και επέθηκε να αυτή τα σχήρας και παραχρήμα ανορθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι το Σαββάτο εθεράπευσεν ο Ιησούς έλεγε το όχλο» έξι μέρα εισήν, ενές δι εργάζεσθε, εν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη μέρα του Σαββάτου. Απεκρίθηουν αυτό ο Κύριος και είπεν, «Υποκριτά, έκαστο σιμών το Σαββάτο, ου τον βούν αυτού, ή τον όνον από τη φάτνης και απαγαγών ποτίζει. Ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμουσαν, «Ειν έδισεν ο σατανάς ιδού δέκα και οκτώ έτη, ούκ έδι λυθήνε από του δεσμού τούτου τη μέρα του Σαββάτου» «Και ταύτα λέγοντος αυτού κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτό» «Και πάσο όχλος έχερεν επιπάσει της ενδόξης της γινωμένης υπ αυτού. «Και αφού διαβάσαμε το πρωτότυπο κείμενο, ας έρθουμε τώρα στην ερμηνεία» για την καλύτερη κατανόησή του. Καταλούκαν κεφάλαιο 13, στίχη 10 έως 17. Εκείνο τον καιρό, ο Χριστός βρισκόταν και δίδασκε σε μία συναγωγή και ήταν ημέρα Σάββατο. Και να, ήταν εκεί μία γυναίκα που έπασχε 18 χρόνια από ασθένεια, που της προξενούσε κάποιο κακό πνεύμα και ήταν σκημένη, ήταν καμπουριασμένη και δεν μπορούσε να ανασηκωθεί καθόλου. Και όταν την είδε ο Ιησούς, την φώναξε και της είπε «Γυναίκα, είσαι ελεύθερη από την αρρώστια σου». Και έβαλε πάνω της τα χέρια του και ανορθώθηκε αμέσως η γυναίκα και δόξαζε τον Θεό. Αλλά ο αρχισυνάγωγος πήρε τον λόγο και αγανακτισμένος που το Σάββατο θεράπευσε κάποιον ο Ιησούς και έλεγε στο πλήθος υπάρχουν έξι μέρες κατά τις οποίες πρέπει να εργαζόμαστε. Αυτές λοιπόν τις μέρες να έρχεστε και να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου. Του απάντησε όμως ο Κύριος και του είπε «Υποκριτά, καθένα σας το Σάββατο δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από την φάτνη και το πηγαίνει και το ποτίζει και αυτή που είναι κόρη του Αβραάμ που την έδεσε ο σατανάς εδώ και 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από αυτό το δέσιμο την ημέρα του Σαββάτου. Και ενώ τα έλεγε αυτά, ρεζιλεύονταν όλοι οι αντίθετοι του και όλος ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα δοξασμένα θαύματα που ο Χριστός έκανε. <Τι> Holy. <sweak> Διανύει τον κύριο. Η σκηνή αυτή, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκτιλήσεται στην συναγωγή της Περαίας. Ο μεγάλος δάσκαλος της Γαλιλαίας βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος της συναγωγής, διδάσκει και σαγηνεύει με τα θεϊκά του λόγια. Η φωνή του είναι γοητευτική, τα λόγια του στοργικά, τα έργα του λυτρωτικά. Τα πλήθη κρέμονται από τα χείλη του. Εκεί που ξεσπάει το πλήθος, σε ακράτητο ενθουσιασμό, είναι όταν ο Χριστός θεράπευσε μία συγκύπτουσα γυναίκα που χρόνια ολόκληρα δεν έβλεπε ουρανό. Όλοι θαύμαζαν τον Χριστό. Εκτός όμως από τον αρχισυνάγωγο, αυτός πικράθηκε αφάνταστα. Νόμιζε πως μόνο αυτός άξιζε. Ο φθόνο του τον κάνει να χάσει τα λογικά του. Έλεγξε το Χριστό για το θαύμα που επιτέλεσε. Μεγαλύτερο σφάλμα στη ζωή του δεν θα μπορούσε να κάνει ο αρχισυνάγωγος. Ο φθόνος όμως τυφλώνει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Ο φθόνος κατέστρεψε αυτοκρατορίες, διέλυσε φιλίες, χάλασε οικογένειες, διότι όποιος φθονεί μισεί. Αυτός που έχει φθόνο δεν αναγνωρίζει τον εξυπνότερό του, τον ισχυρότερό του και τον ανώτερό του. Ο φθονερός χαίρεται με την καταστροφή του άλλου. Δείγμα αληθινής αξίας του ανθρώπου είναι το να αναγνωρίζει τους άλλους. Όταν χαίρεσαι με την προκοπή του άλλου, τότε είσαι ανώτερος. Ο Χριστός δίδασκε κάθε μέρα, δίδασκε σε βουνά και σε θάλασσες, σε χωριά και σε πόλεις, σε μέγαρα τελωνικά και σε καλύβια φτωχικά. Τα Σάββατα όμως ο Χριστός πάντοτε δίδασκε στην συναγωγή. Η ημέρα του Σαββάτου ήταν η μέρα αργίας και λατρείας του Θεού για τους Εβραίους. Την ημέρα αυτή μαζεύονταν και άκουγαν τον Λόγο του Θεού. Μία τέτοια μέρα ο Χριστός στην συναγωγή της Περαίας μαζί με τη λατρεία έκανε και μία θεραπεία. Γιατρέψε την βασανισμένη συγκύπτουσα. Όλοι χάρηκαν εκτός από τον αρχισυνάγωγο. Αυτός λυπήθηκε γιατί δεν είχε καμία σχέση με την ουσία της λατρείας που είναι η αγάπη. Λάτρευε τον τύπο της λατρείας, ήταν δηλαδή τύπο λάτρης. Έμενε στη σκιά της λατρείας, δεν προχωρούσε στο σώμα, στην αγάπη. Με τη στάση του αυτή δείχνει και συμβολικά πόσο διαφέρει η λατρεία του Σαββάτου από τους Εβραίους από την λατρεία της δικής μας Κυριακής. Το Σάββατο είναι η εισαγωγή, η Κυριακή είναι το θέμα. Το Σάββατο προαναγγέλει τον Κύριο, η Κυριακή κατέχει στο κέντρο τον Κύριο. Είναι η Κυριακή η ημέρα του Θεού. Από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε την μεγάλη διαφορά μεταξύ του παλαιού Σαββάτου των Εβραίων και της δικής μας Κυριακής. Κι αν οι Εβραίοι φύλαγαν με τόση ευλάβεια το Σάββατο, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τι θα πρέπει να κάνουμε την Κυριακή. Δυστυχώς όμως κάνουμε τα αντίθετα την περιφρονούμε, την καταπατάμε, την βεβηλώνουμε. Ο Χριστός μας χάρισε την Κυριακή για να ανανεώνουμε τη ζωή μας και όχι να ξεφαντώνουμε. Να ζούμε το δείπνο της Βασιλείας Του. Να γινόμαστε κύριοι και όχι σκλάβοι των παθών μας. Η Κυριακή είναι η αρχή της αιώνιας Βασιλείας του Θεού. Όποιος έτσι ζει νιώθει άλλος στη γη. Ζει άλλη διότι. Ζει σαν ουρανοπολίτης. Η τυπολατρία διαστρέφει και καταστρέφει. Η αληθινή λατρεία όμως ανανεώνει και μεταμορφώνει. Αυτή είναι για μας. Μέσα στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, βρίσκονται δύο μεγάλοι ασθενείς. Ο χώρος είναι η συναγωγή, δηλαδή η εκκλησία θα λέγαμε των Εβραίων. Η ώρα είναι αυτή της λατρείας του Σαββάτου αντιστοιχεί με την σημερινή Κυριακή Αργία. Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο ένας ασθενής είναι μία γυναίκα. Επί 18 χρόνια είχε καμπουριάσει. Δεν μπορούσε να κοιτάξει καθόλου πάνω, ούτε να καθίσει, ούτε και να αναπαυθεί άνετα. Μόλις την είδε ο Χριστός μέσα στην συναγωγή, μετά την διδασκαλία του, την ευσπλαχνίστηκε και την θεράπευσε αμέσως. Όλοι χάρηκαν και δόξασαν τον Θεό για το υπερφυσικό αυτό θαύμα, εκτός από τον δεύτερο μεγάλο ασθενή, και αυτός ήταν ο αρχισυνάγωγος, αυτός ο οποίος ενώ θα έπρεπε να χαρεί πρώτος, από την κακία του πήγε να σκάσει. Γι' αυτό και ξέσπασε εναντίον του Χριστού, εναντίον της γυναίκας που θεράπευσε ο Χριστός και εναντίον του ευσεβούς λαού. Το θαύμα αυτό έγινε σε ημέρα αργίας, κατά τη γνώμη αυτή του Φαρισαίου υποκριτή, ο τύπος έπρεπε να είναι ανώτερος από την ουσία, δηλαδή η γυναίκα έπρεπε να μείνει αθεράπευτη επειδή ήταν Σάββατο. Σε αυτό το έγκλημα φτάνει η υποκρισία. Ο Χριστός όμως βρήκε την ευκαιρία να αποκαλύψει την υποκρισία του αρχισυνάγωγου με τον αποστομωτικό έλεγχο που του έκανε. Του είπε τη γυναίκα αυτή την θεωρεί κατώτερη και από τα ζώα σου ακόμη, τα οποία παρότι είναι αργία του Σαββάτου, εσύ όμως τα ποτίζεις. Αυτή λοιπόν την γυναίκα που είναι εικόνα του ζώντος Θεού, δεν τη θεωρεί άξια να θεραπευθεί σε ημέρα αργίας. Και έτσι ο Χριστός έβαλε στην θέση του τον αρχισυνάγωγο, όπως θα βάλει και όλους τους υποκριτές, που ακολουθούν αυτήν την γραμμή του αρχισυνάγωγου. Όπως είπαμε όμως, είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ασθενείς ήσαν στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα, δηλαδή μέσα στην εκκλησία την ώρα της λατρείας. Και θεραπεύτηκε μόνο η συγκύπτουσα, γιατί αυτή μόνο βρισκόταν με ειλικρίνεια, με πίστη και με ταπείνωση μέσα στην εκκλησία. Ο έμεινε όπως ήταν, εγωιστής και υποκριτής. Και τούτο γιατί δεν ένιωσε ούτε στιγμή πως ήταν κι αυτός βαριά άρρωστος. Γι' αυτό όχι μόνο δεν ζήτησε το έλεος του Χριστού, αλλά τόλμησε και να ελέγξει το Χριστό. Αυτό δυστυχώς επαναλαμβάνεται και σήμερα. Μέσα στην εκκλησία μας κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο εντελώς αντίθετοι τύποι. Ο τύπος των υποκριτών και ο τύπος των αληθινών χριστιανών. Ο τύπος των υποκριτών τελικά μένει χωρίς το Χριστό. Ο τύπος των αληθινών χριστιανών προχωρεί με το Χριστό προς τον ουρανό. Οι απλοί, οι ταπεινοί, οι πιστοί αποτελούν τον αληθινό τύπο της Εκκλησίας. Οι άλλοι, οι υποκριτές και οι εγωιστές αποτελούν καρκίνωμα εντός της Εκκλησίας και ουσιαστικά είναι έξω από την εκκλησία. Ότι. <Το -τή>

Η γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου ήταν δεμένη. Την είχε δέσει ο σατανάς με τα δεσμά της αρρώστιας. Η συγκύπτουσα την οποία την έδεσε ο σατανάς ήταν επί 18 ολόκληρα χρόνια τελείως καμπουριασμένη και τη έλυσε τα δεσμά ο Χριστός όταν τη θεράπευσε μέσα στην συναγωγή. Η συγκύπτουσα ήταν δεμένη με δεσμά που δεν ήθελε. Άλλοι πάλι δένονται με δεσμά που τα διαλέγουν οι ίδιοι. Δένονται με πράγματα, με πρόσωπα και με ιδέες που τους αρέσουν δένονται γιατί νιώθουν ανάγκη και άλλοτε τους βγαίνει σε καλό και άλλοτε τους βγαίνει σε κακό. Εξαρτάται από τον τρόπο και το περιεχόμενο του δεσίματος. Όταν το δέσιμο γίνεται άρρηκτο με ανάξια πρόσωπα και υλικά αγαθά ή με ανάξιες ιδέες, τότε ασφαλώς το δέσιμο αυτό γίνεται καταστροφή. Όταν όμως το δέσιμο γίνεται με ωραίες ιδέες, με αληθινούς ανθρώπους, με θεία έργα που εκφράζουν θείο ήθος, τότε το δέσιμο αυτό είναι λυτρωτικό, γιατί αποδεσμεύει τον άνθρωπο από την φθορά και την πλάνη. Πολλοί αφού δένονται με κάτι, μετά θέλουν να αποδεσμευτούν, μα δεν μπορούν, γιατί έχει γίνει δεύτερη φύση τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τα πάθη μας, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί. Όταν δενόμαστε με το πάθος μας και δεν κάνουμε αγώνα για να αποκοπούμε από αυτό, τότε το πάθος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι γίνεται δεύτερη φύση. Αυτοί λοιπόν που δεν μπορούν να αποδεσμευτούν είναι αξιοθρήνητοι, διότι παλεύουν σε όλη τους τη ζωή με κάποιο παθιασμένο δέσιμο και λυτρωμό δεν βρίσκουν, ίσως γιατί παλεύουν μόνοι τους δεν έχουν στήριγμα ανάλογο με την δύναμη που χρειάζεται για την αποδέσμευσή τους. Υπάρχει όμως στήριγμα και δύναμη που λύνει όλα τα δεσμά. Είναι ο Χριστός που ήρθε στη γη για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Ο Χριστός είναι που έχει την δύναμη για να κόβει κάθε γόρδιο δεσμό, αρκεί να ενωθούμε μαζί Του. Τότε τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό τότε γίνονται κυριολεκτικά θαύματα. Μόνο όποιος έχει δεθεί με την δύναμη του Χριστού, νιώθει την ελευθερία από όλα τα δεσμά της καταστροφής. Είναι ελεύθερος εντός εισαγωγικών δέσμιος. Η αληθινή ελευθερία υπάρχει μόνο κατά Χριστόν. Είμαστε δέσμοι της αγάπης του Χριστού και δέσμοι όχι με την έννοια ότι είμαστε αλυσοδεμένοι αλλά ότι είμαστε προσκολλημένοι όπως τα μικρά παιδιά προσκολώνται στον πατέρα τους για να τα βοηθήσει να περπατήσουν και για να στηριχθούν πάνω του έτσι λοιπόν και εμείς σαν μικρά παιδιά που είμαστε πνευματικά σαν πνευματικά νήπια που είμαστε προσκολόμαστε στο Χριστό γιατί μόνο από εκεί μπορούμε να βρούμε τη σωτηρία μας και όχι μόνο όσοι είναι αδύναμοι πνευματικά, αλλά και οι δυνατοί πνευματικά. Όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ζουν πνευματικά και ορθόδοξα, θα πρέπει να είναι προσκολλημένοι με το Θεό. Διότι όταν απομακρυνθούμε από την αγάπη του Θεού, όταν αποσκυρτήσουμε από την αγκαλιά του Θεού, γινόμαστε δέσμοι του Σατανά και δέσμοι της αμαρτίας. Όποιο λοιπόν είναι ενωμένο με τον Χριστό, θα λυτρωθεί από τα δεσμά του διαβόλου, όπως ακριβώς ελευθερώθηκε η συγκύπτουσα του σημερινού Ευαγγελίου και έζησε μέσα στην χάρη της ελευθερίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν, οι αδελφοί μου, πρέπει και εμείς πάντοτε να είμαστε με το Χριστό ενωμένοι. Με τη βοήθεια του Θεού, είπαμε δύο λόγια σύντομα μέσα από το Ευαγγέλιο, δύο λόγια απλά και κατανοητά, για να μας μείνει και κάτι από την διδασκαλία και τη ζωή του Χριστού. Πάντοτε πρέπει να μελετούμε το Ευαγγέλιο, να μελετούμε τους βίους των Αγίων που είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη, να έχουμε πίστη στο Χριστό, να κάνουμε τον αγώνα μας και έτσι θα έχουμε την ευλογία Του και τη χάρη Του στη ζωή μας. Μακάρι να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο πνευματικό ξεκίνημα την αρχή μετανοίας, και να απαλλαγούμε από τα δεσμά του σατανά. Τα μεγαλύτερα δεσμά με τα οποία μας εξουσιάζει ο εχθρός είναι οι αμαρτίες μας. Με τις αμαρτίες μας δίνουμε πάτημα στον εχθρό για να μας εξουσιάζει και να επεμβαίνει στη ζωή μας και συντασσόμαστε με Αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να αποκόψουμε το θέλημά μας, το αμαρτωλό μας θέλημα και να συνταχθούμε με το θέλημα του Θεού και να κάνουμε τον αγώνα μας και ο Θεός δεν θα μας αφήσει αρκεί να μην απελπιζόμαστε διότι ο εχθρός, ο παμπώνυρος πιο πολύ χαίρεται όταν ρίχνει τον άνθρωπο στην απελπισία φέρνοντας του λογισμούς ότι δεν σώζεσαι, είσαι κολλασμένος κλπ. κλπ παρά όταν βάζει τον άνθρωπο να αμαρτήσει γιατί αυτός που θα αμαρτήσει με ένα ήμαρτον που θα πει και θα το εννοεί μέσα στην καρδιά του και θα έχει μετανοήσει πραγματικά για αυτό που έκανε θα συγχωρεθεί από τον Χριστό. Αυτός όμως ο οποίος απελπίζεται πιο δύσκολα θα σηκωθεί γιατί έχει αυτούς τους λογισμούς μέσα ότι δεν σώζομαι, είμαι κολλασμένος, τελείωσα, ξόφλησα όπως ακούμε από πολλού να λένε σήμερα. Όχι, κανείς δεν τελείωσε. Όσο ακόμα είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχει μετάνοια και σωτηρία από το Χριστό. Αρκεί όμως να μην απελπιζόμαστε, να μην το βάζουμε κάτω στις δυσκολίες της ζωής, στην παραμικρή δυσκολία να μην τα χάνουμε, αλλά να κρατιόμαστε πάντοτε από το Χριστό και την Παναγιά μας και να παρακαλάμε να μας δίνουν δύναμη να αντέχουμε στις φουρτούνες της ζωής και στο καράβι της ζωής μας να βάλουμε καπετάνιο τον ίδιο τον Χριστό. Να το πούμε Κύριε, όπως ξέρεις και όπως θέλεις, ελέησέ με. Εσύ που ξέρεις τα πάντα Κύριε, που είσαι ο καρδιογνώστης, που ξέρεις την κάθε πτυχή της ψυχής μου. Ελέησέ με Κύριε κατά το μέγα σου έλεος. Κατά το μέγα έλεος λέμε. Μα θα πει κάποιος υπάρχει και μικρό έλεος. Δεν υπάρχει μικρό έλεος διότι το έλεος του Θεού είναι μέγα και απεριόριστο, είναι άπειρο. Όπως άπειρο είναι και ο Θεός και ατελείωτος έτσι και το έλεος του Θεού είναι άπειρο. Αρκεί να το ζητάμε με πόνο ψυχής και θα το λάβουμε. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, κρούετε και ανοιγήσετε. Πας ο ζητών ευρίσκει και ο ετών λαμβάνει. Αυτά μας λέει ο Χριστός ότι ζητήστε και θα σας δοθεί, χτυπήστε και θα σας ανοίξει η πόρτα του ελέους. Αυτός ο οποίος ψάχνει την σωτηρία του θα την βρει και αυτός που ζητάει την σωτηρία του θα του την δώσει ο Θεός. Αρκεί στις προσευχές μας όταν παρακαλάμε για να λάβουμε το έλεος του Θεού αυτά που λέμε να τα νιώθουμε μέσα μας, να έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπο, να συγχωρούμε τους πάντες και θα μας συγχωρήσει και ο Χριστός τα δικά μας παραπτώματα που κάναμε προς Αυτόν, τις αμαρτίες κλπ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε στα σπίτια σας την ευλογία του Θεού, στις οικογένειές σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε, η Παναγιά μας να σας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της και όλοι οι Άγιοι και οι Αρχάγγελοι να σας σκεπάζουν και να σας καθοδηγούν στην οδό της σωτηρίας. Σας ευχαριστώ που ακούσατε άλλη μία εκπομπή. Ελπίζω αυτά τα λίγα που είπαμε να βοήθησαν. Αν ωφεληθήκατε στείλτε το βίντεο να τα ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, φίλοι σας, συγγενείς για να ωφεληθούν και αυτοί και όλος ο κόσμος να έχει την ευλογία του Θεού, να είστε όλοι καλά, ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε. Καλή και ευλογημένη Κυριακή, ημέρα του Θεού.